Θα ξεκινήσω την ομιλία μου με το ζήτημα του Πατρών Πύργου, μια και είναι εδώ Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Μάλιστα, στην ερώτηση που έκανα και στην απάντηση την οποία έδωσε, κάπως μας κούνησε το χέρι ότι θα έπρεπε και το ΚΚΕ να θεωρεί ότι είναι πολύ θετική η συγκεκριμένη εξέλιξη, όχι μόνο γιατί γίνεται ο δρόμος που έχει αναπτυξιακά κριτήρια, αλλά και γιατί... Σας παρακαλώ. Αλλά και γιατί είναι ένας δρόμος Καρμανιόλα που θρυνούμε πάρα πολλούς νεκρούς. Αλήθεια, ποιος θέει, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό? Ποιος θέει, δηλαδή, για παράδειγμα, δεν θα πάρουμε διαχρονικά, από το 7. Μέχρι, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι θα γίνει ο δρόμος σε 2 χρόνια, χρειάστηκε 17 χρόνια επί της ουσίας για να γίνει ένας δρόμος 85 χιλιόμετρων, ένας δρόμος Καρμανιόλα, ο οποίος δεν έχει τεχνικές δυσκολίες. Καμία τεχνική δυσκολία. Παιδιάδα είναι, κάμπος. Ποιος θέλει γι' αυτό, για τα 17 χρόνια που χαθήκαν, από το 7 που υπογράφηκε η αρχική σύμβαση, και έρχεστε τώρα και μας λέτε, ενώ περάσαν 5 κυβερνήσεις, όλα τα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες και τώρα Νέα Δημοκρατία. Ποιος θέλει για όλα αυτά? Φταίει κανείς? Δεν φταίνε οι κυβερνήσεις και τα παιχνίδια που κάνανε με τους εργολάβους και τις κοινοπραξίες πάνω στις πλάτες του ελληνικού λαού και στα θύματα που υπήρχαν στον οδικό άξονα, βεβαίως. Άρα εσείς φταίτε. Και το λέμε αυτό γιατί, κοιτάξτε να δείτε, αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο στην πολιτική σας, είναι ότι εξυπηρετεί την κοινοπραξία. Αυτή είναι η πολιτική σας. Ό,τι εξυπηρετεί την κοινοπραξία. Θυμίζοντας ότι αρχικά, από το 2007 που το ΚΚΕ έχει καταψηφίσει τις συμβάσεις και για την Ολυμπιαδό και όπως όλους τους υπόλοιπους οδικούς άξονες, γιατί ήταν λεόντιες συμβάσεις. Γιατί θα γινώσανται με χρήματα του ελληνικού λαού επί της ουσίας, η κοινοπραξία θα βάζει μόνο το 10%. Τα υπόλοιπα ήταν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, χρηματοδότηση του δημοσίου και τα διόδια. Δηλαδή χρήματα του λαού, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, προβλέπονται και άλλα μέτρα, όπως προβλέπονται η ετήσια αναπροσαρμογή των διοδίων. Ήδη χθες όλες οι κοινοπραξίες ανακοινώσαν αυξήσεις στα διόδια από 1η-1η του 2023. Περίπου 30 λεπτά για όλους τους οδικούς άξονες για τα γιοταχή αύξηση. Αυτή την εποχή. Τρίτο ζήτημα που προέβλεπαν οι συμβάσεις αυτές. Αποζημίωση από το κράτος για μειωμένα έσοδα που μπορεί να έχουν οι κοινοπραξίες. Και κάθε χρόνο δίνεται αποζημίωση στις κοινοπραξίες. Αρκετών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε όσες δεν έχουν πιάσει τους στόχους με βάση την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση μεταφορικού έργου. Άρα και τα αντίστοιχα έσοδα από τα διόδια. Και τέταρτον, γιατί βεβαίως αποζημιώνει το κράτος τις κοινοπραξίες που διαχειρίζονται τους οδικούς άξονες για λόγους ανωτέρας βίας. Δεύτερο ζήτημα. Εσείς δεν είσαστε η κυβέρνηση που μειώσατε το αντικείμενο αυτό μέχρι την Πάτρα? Και το μειώσατε χωρίς να μειωθεί η κρατική χρηματοδότηση και η ευρωπαϊκή. Αντίθετα, όταν έγινε το έργο, το κόστος δημιουργίας του δρόμου Κορίνθου Πατρών ήταν μεγαλύτερο από το αρχικό κόστος που προέβλεπε η αρχική συμφωνία του δρόμου Κορίνθου Τσακώνας. Μεγαλύτερο κόστος. Πώς εξηγείται αυτό? Είναι ένα ζήτημα για να δούμε ποιος κερδίζει από αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως δεν μειώσατε τυχαία το αντικείμενο. Υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι. Βεβαίως ήταν οι δυσκολίες των κοινοπραξιών, γιατί θα αναζητούσαν πολύ περισσότερα επί της ουσίας για να κατασκευάσουν τους δρόμους, αλλά γιατί η υποχρέωση που είχατε στην Ευρωπαϊκή είναι να ολοκληρωθεί τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Δηλαδή ο άξονας Παθέ, ο δικός. Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αυτή ήταν η υποχρέωση, η άμεση προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί βεβαίως συνέφερε πολύ την κοινοπραξία από τη στιγμή που έχει μεγάλο συγκεκριμένο δρόμο, μεγάλο μεταφορικό έργο και άρα αυξημένα διόδια. Βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε αυτό το πρωτότυπο σχέδιο των 8 εργολαβιών που επί της ουσίας μετέφερε
το έργο το μετέθετε στις καλένδες, δεν θα γινότανε. Και η επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε στην επανένταξη του κομματιού μόνο με αυτόν τον πύργο μέχρι στιγμής. Το υπόλοιπο δεν το έχουμε δει, το υπόλοιπο κομμάτι. Λέτε ότι θα γίνει σε επόμενη φάση. Χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όταν υπάρχουν σημαντικά ζητήματα για το δρόμο από τον πύργο μέχρι την Τζακώνα και τα ξέρετε πολύ καλά. Και το πρώτο και βασικό είναι η λίμνη Καϊάφα. Το πρώτο και βασικό εμπόδιο. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ. Άρα λοιπόν είναι ένα ζήτημα που θα το δείτε στην πορεία. Αυτή τη στιγμή μόνο μέχρι τον πύργο. Και το γιατί μέχρι τον πύργο, γιατί βεβαίως άμεσα μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Θα έχει διόδια, ο δρόμος ο οποίος θα γίνει. Είναι ένα εύκολο έργο κατασκευαστικό για να γίνει. Και ενδεχομένως να οδηγήσει και σε μια αλλαγή της χάραξης μέχρι την αρχαία Ολυμπία. Που πιέζουν κάποιοι τοπικοί παράγοντες. Και θα γίνει η αλλαγή της χάραξης μέχρι την αρχαία Ολυμπία, γιατί βεβαίως το κομμάτι πύργος αρχαία Ολυμπία είναι φιλέτο. Λόγω των διοδίων και της κίνησης της οποίας έχει. Να λοιπόν πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Και αυτό το έργο θα γίνει με δημόσια δαπάνη συνολικά 217 εκατομμύρια ευρώ και η κοινοπραξία τι υποχρέωση έχει? Να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλου κατά 10 εκατομμύρια. Αυτή είναι η υποχρέωση της κοινοπραξίας. 217 εκατομμύρια λοιπόν και διόδια εφόσον ολοκληρωθεί και κατασκευαστεί το έργο για την εκμετάλλευση την κοινοπραξία. Σας θέσαμε ένα σημαντικό ρόλο και δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτουμε. Το είχαμε θέσει από το 2007. Το συγκεκριμένο ερώτημα για να πείτε ότι το ΚΚΕ τώρα είδε το ζήτημα αυτό και σχετίζεται με την νότια χάραξη. Από το 2007 φωνάζαμε. Έχουν περάσει 14 χρόνια, γνωρίζονται ότι είναι ένα έγκλημα και όπως εσείς επιμένετε σε αυτή την εγκληματική χάραξη. Και γιατί είναι έγκλημα? Για δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, γιατί θα οδηγεί στην οικιστική καταστροφή όλων των κοινοτήτων που υπάρχουν μετά την Πάτρα και μέχρι σχεδόν την Κάτω Αχαγιά. Από τα Βραχνέικα μέχρι τα Καμίνια. Θα τα καταστρέψει οικιστικά. Και δεύτερον, θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, ακόμη και ατυχήματα, στο μικρό δρόμο ο οποίος θα απομείνει ως εναλλακτική δίωδο που ενώνει τα χωριά, ο παραλιακός δρόμος, και τον οποίο ξέρετε πολύ καλά ότι έχει σημαντικά προβλήματα ο δρόμος αυτός λόγω αποσάφρωσής του από τη θάλασσα. Γιατί λοιπόν δεν προχωράτε στην αλλαγή της χάραξης που θα διευκόλυνε και βέβαια εξυπηρετούσε και τη βιομηχανική περιοχή και δεν θα υπήρχαν αυτά τα σημαντικά προβλήματα, γιατί τα βάζετε όλα στην προκρούστια κλίνη του κόστος ωφέλους. Θα αύξηνε το κόστος και σοβαρά τζογάρετε την όποια αύξηση του κόστους με την κατάσταση που θα βιώνουν τα λαϊκά στρώματα στις περιοχές αυτές, με τους κινδύνους που δημιουργούνται για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, ή θα καθυστερήσει το έργο? Λες και δεν θα μπορούσε να έχει γίνει μελέτη για να αλλάξει χάραξη εφόσον το... ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το ήθελε αυτό. Ή και τώρα μπορεί να αλλάξει χάραξη και να ξεκινήσει το έργο από τα κάτω προς τα πάνω μέχρι να γίνουν οι μελέτες και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Όμως η επιμονή είναι ακριβώς ότι δημιουργείται ένα έργο το οποίο εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινοπραξίας για να έχει πολύ μεγαλύτερα κέρδη και σε αυτή τη λογική τζογάρεται κυριολεκτικά τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, αλλά και συνολικά του λαού που θα χρησιμοποιεί το δρόμο και θα είναι ένας ακόμη ακριβώς ο δικός άξονας που τον έχει πληρώσει ήδη για την κατασκευή ολόκληρη και θα τον ξαναπληρώσει πάλι. Να έρθω στα ζητήματα της υγείας που αφορά το συγκεκριμένο, κατά κύριο λόγο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ένας προηγούμενος ομιλητής λέει ότι στα θέματα της πανδημίας πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Γιατί η πανδημία το ίδιο πλήττει όλους. Δεν πλήττει το ίδιο όλους η πανδημία. Κάνει πολύ μεγάλο λάθος ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει τις ίδιες επιπτώσεις και οικονομικές. Κάποιοι χάσαν τη δουλειά τους, κάποιοι βγήκαν στην ανεργία, κάποιοι κλείσανε τα μαγαζιά τους. Και κάποιοι κερδίσανε, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας της πανδημίας. Άρα δεν έχουμε τις ίδιες οικονομικές επιπτώσεις, ούτε τις ίδιες κοινωνικές επιπτώσεις. Ακόμη δεν υπάρχουν και οι ίδιες υγειονομικές επιπτώσεις
από τη στιγμή που τα νοσοκομεία μεταβλήθηκαν σε νοσοκομεία μίας νόσου. Οι ασθενείς των λαϊκών στρωμάτων που αναβλήθηκαν τα χειρουργία τους στα τακτικά, οι χρόνιοι πάσχοντες ή θα έπρεπε να πάνε στον ιδιωτικό τομέα και να χρυσοπληρώσουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία ή διαφορετικά να περιμένουν πότε θα μπορέσουν να εξεταστούν το πότε-ποτέ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν ίδιες επιπτώσεις. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι η κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση της πανδημίας έχει οδηγήσει σε επικίνδυνα, έχει επικίνδυνες συνέπειες για το λαό, τις ανάγκες και την υγεία του. Γιατί επιμένει στο ζήτημα της ατομικής ευθύνης, συγκαλύπτοντας την τεράστια κρατική ευθύνη που υπάρχει για τη διαχείριση της πανδημίας, επιμένει στο ζήτημα του εμβολίου, αφήνοντας αθωράκιστο την ίδια στιγμή το σύστημα της υγείας. Και βεβαίως καταφεύγει και σε επικοινωνιακά τρίκ. Αντί για rapid test την εποχή των εορτών και τα πληρώνει ως δωρεάν self-test, δύο self-test. Αυτό ήταν το ζήτημα λοιπόν. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε την πανδημία με βάση τις τελευταίες εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού, ενώ την ίδια στιγμή παραμένουν τα τεράστια κενά και οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό και ιατρικό προσωπικό. Τι κάνει με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση? Αντί να κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αντί να μονιμοποιήσει τους επικουρικούς γιατρούς και τους γιατρούς και νοσηλευτές με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, επεκτείνει αυτές τις συμβάσεις για ορισμένους, προχωρεί σε μετακινήσεις για να καλύψει μπαλώματα και επιμένει στην απαράδεκτη και αντεργατική, βαθιά αντεργατική λογική της αναστολής εργασίας για χιλιάδες υγειονομικούς που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Αντί να προχωρήσει και να δημιουργήσει ακόμη περισσότερα κρεβάτια μεθ, να δημιουργήσει νέες κλίνες νοσηλείας που είναι απαραίτητες για να μην μετατρέπονται σε νοσοκομεία μιας κλίνης, αντί να ανοίξει τα κλειστά νοσοκομεία, όχι μόνο δεν κάνει αυτά, αλλά δεν επιτάσσει χωρίς αποζημίωση ούτε τον ιδιωτικό τομέα για να μπορεί να κάνει χρυσές δουλειές. Έτσι, η μετατροπή των νοσοκομείων σε νοσοκομεία μιας νόσου επί της ουσίας στέλνει τους ασθενείς στα ιδιωτικά νοσοκομεία που κάνουν χρυσές δουλειές. Διατηρεί την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ουσιαστικά στα όρια ύπαρξης, μεταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας, ενώ η στελέχωσή της και η λειτουργία της 24ωρη βάση θα μπορούσε να αποσυμφορεί στα νοσοκομεία αλλά και να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος με την εξατομικευμένη ενημέρωση, με την προεμβολιαστικές εξετάσεις που χρειάζονται για όλους δωρεάν, με την παρακολούθηση των εμβολιασμένων και με την φαρμακοεπαγρύπνηση. Γιατί δεν τα κάνετε όλα αυτά? Γιατί βεβαίως λέτε είναι κόστος επιπλέον και είναι πολυτέλεια να δαπανίσουμε τόσα όταν θα τελειώσει η πανδημία. Αλλά πριν την πανδημία λειτουργούσαν ορθά τα νοσοκομεία και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν το κάνετε. Δεν το κάνει γιατί έχετε συγκεκριμένους λόγους. Ούτε γιατί θεωρείτε ότι η πανδημία θα τελειώσει γρήγορα. Άρα δίνουμε δύο μήνες παράταση, τρεις μήνες παράταση, τέσσερις. Ούτε γι' αυτό. Στη λογική του βλέποντας και κάνοντας. Γιατί δεν θέλετε να ακυρώσετε τα σχέδια τα οποία είναι δρομολογημένα εδώ και χρόνια. Ποια είναι τα δρομολογημένα σχέδια? Η ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση της εμπορευματοποίησης της υγείας. Η ιδιωτικοποίηση ακόμη περισσότερο του δημόσιου τομέα της υγείας. Στην ίδια λογική που έχουν προχωρήσει όλες οι κυβερνήσεις προηγούμενες. Σε αυτή τη λογική βαδίζετε και εσείς. Δηλαδή, ο ιδιωτικός τομέας να επεκταθεί, ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας να επεκταθεί στα δημόσια νοσοκομεία, να προχωρήσουμε σε συρρήκνωση, σε κλείσιμο νοσοκομείων και σε συγχωνεύσεις κλινικών. Για να μπορέσει ακριβώς να υπάρχει μεγαλύτερη κερδοφορία για τους επιχειρηματίες της υγείας. Αυτό είναι το σχέδιο που έχει, γι' αυτό ακριβώς και δεν προχωράτε στα μέτρα τα οποία θα θωράκιζαν το δημόσιο σύστημα υγείας. Και ταυτόχρονα διατηρείται τα πρωτόκολλα τα οποία επί της ουσίας διασπείρουν και δεν αντιμετωπίζουν τη διασπορά του ιού στις επιχειρήσεις, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα σχολεία. Επίσης το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Κορυφαίο παράδειγμα, τα θέματα, οι ρυθμίσεις που έχει και τα ζητήματα της ενέργειας. Τι είναι αυτές οι ρυθμίσεις επί της ουσίας? Διευκολύνουν οι ρυθμίσεις που υπάρχουν μέσα στο πολυνομοσχέδιο αυτό
τους επενδυτικούς σχεδιασμούς των ιδιωτικών επιχειρηματικών ομήλων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τη στιγμή που ο λαός στην κυριολεξία πληρώνει πανάκριβα τις επιλογές που κάνανε στον τομέα της υγείας και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Αυτές τις επιλογές πληρώνουν πανάκριβα των κυβερνήσεων αυτών, όλων των κυβερνήσεων. Γιατί βεβαίως στοιχήθηκαν όλες οι κυβερνήσεις στη λογική της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στοιχήθηκαν και συμφώνησαν με την πράσινη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επέβαλαν τα τέλη ρήπη τα οποία έχουν φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα και χαρατζώνουν τα λαϊκά στρώματα για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί από το λιγνίτι. Προχώρησε την ενοποίηση της ενεργειακής αγοράς μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας και τον καθορισμό της χονδρεμπορικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία έχει εκτοξευθεί 416 ευρώ περίπου, έφτασε χθες η τιμή χονδρεμπορικής αγοράς της μεγαβατόρας. Και βεβαίως όλες σας αποδεχτήκατε όλοι σας ως μεταβατικό καύσιμο το φυσικό αέριο. Ένα εισαγόμενο καύσιμο, του οποίου η τιμή του εκτοξεύεται. Γιατί εκτοξεύεται? Λόγω γεωστρατηγικών ανταγωνισμών. Ηνωμένων Πολιτειών με Ρωσία, Ευρωπαϊκή Ένωση με Ρωσία. Και ποιος το πληρώνει αυτούς τους ανταγωνισμούς? Το πληρώνουν οι λαοί, για ακόμη μια φορά και μέσα από την εκτόξευση της ακρίβειας, διαμορφώνοντας ένα πραγματικά τρομακτικό ενεργειακό μείγμα. Ποιο είναι αυτό? Το 53% της ηλεκτρικής ενέργειας να εξαρτάται από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Το 53% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να εξαρτάται από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. 15% από τα υδροηλεκτρικά, τα οποία δεν τα θεωρείται ΑΠΕ. 11% μόνο από ΑΠΕ αυτή την περίοδο της χειμωνιάς, 11%, και το υπόλοιπο είναι λιγνίτης και εισαγωγές. Δηλαδή ξεπερνάει το 60% οι ανάγκες σε εισαγόμενο είτε καύσιμο είτε ηλεκτρική ενέργεια, και λέτε λοιπόν πως ξεφύγαν και ανεβήκαν οι τιμές. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Και αν επέρυσι με φτηνές τιμές το 22% των νοικοκυριών δεν μπορούσε να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης στο σπιτιό τους, φανταστείτε σε τι σημείο θα εκτοξευτεί τώρα. Ή πιστεύετε με τα μέτρα ασπηρίας της κυβέρνησης ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της θέρμανσης των σπιτιών? Και το 32% πέρυσι σε αυτές τις τιμές, τις προηγούμενες, δεν μπορούσε, δυσκολεύονταν να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ενέργειας. Σε ποια κατάσταση θα οδηγηθεί τώρα? Και από αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς λέμε καθαρά, εδώ πρέπει να η πίεση, η λαϊκή παρέμβαση να διαμορφώσει τέτοιους στόχους πάλιες που επί της ουσίας να οδηγήσουν στη μείωση του κόστους ενέργειας για τα λαϊκά στρώματα μέσα από την κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, του ΦΠΑ, των τελών ρήπων και μια σειρά άλλων παραγόντων που εκτοξεύουν την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αν κάτι κάνει βοά σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, είναι ακριβώς οι τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα μας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιώντας όλες τις πηγές, τις τεράστιες επενδύσεις οι οποίες γίνονται ύψος πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για το ζήτημα της ενέργειας, και την ίδια στιγμή το 1/3 του πληθυσμού να ζει σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση η οποία τσακίζει κόκαλα και δείχνει τη χρεοκοπία της πολιτικής της κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων όσον αφορά την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάπτυξη του καπιταλισμού όχι μόνο δεν ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες, αλλά αντίθετα γίνεται αφορμή για να εκτοξεύσει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήλων και να θυσιάσει στο όνομα αυτό την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλα φορολογικά δωράκια. Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό, σε ένα-δύο λεπτά, και άλλα φορολογικά δωράκια στις επιχειρήσεις, όπως η αναστολή της αυτοτελούς φορολόγησης των κτήσεων στα νομικά πρόσωπα, όπως η αναστολή καταβολής στο ελληνικό δημόσιο του ποσοστού 5% για τα νοσήλια που εισπράττουν οι ιδιωτικές μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, και φτάνει στο σημείο
να απαγορεύεται στους ανασφάλιστους τους να πηγαίνουν στους ιδιώτες γιατρούς για να γράφουν, για να συνταγογραφούν φάρμακα ή εξετάσεις, γιατί λέτε γίνεται σπατάλη. Άρα, γιατί δεν την πιάνετε αυτή τη σπατάλη μέσα από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση με μαϊμού άμκα? Γιατί δεν το πιάνετε? Δηλαδή, πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Και γιατί δεν πιάνετε όλο αυτό το κύκλωμα το οποίο εκμεταλλεύεται τα άμκα των ανασφάλιστων? Απλά απαγορεύεται στους ανασφάλιστους. Και την ίδια στιγμή δίνεται και άλλο δώρο στις φαρμακευτικές εταιρείες μέσα από την μείωση της επιστροφής που πρέπει να κάνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες για την υπέρβαση δαπάνων, το λεγόμενο clawback. Και άλλα δώρα, όπως η χρονική επέκταση εφαρμογής των διατάξεων για απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών για τις επιχειρηματικούς ομίλους, η ενίσχυση, η παράταση ενίσχυσης της Τρένος κατά 10 εκατομμύρια θα κοστίσει και για το 2022 για μια επιχείρηση η οποία έχει ιδιωτικοποιηθεί στο όνομα του δημόσιου έργου το οποίο παράγει. Και εφόσον και αν κάνει τις επενδύσεις τις οποίες έχει υποσχεθεί. Αυτό κάνει για το μεγάλο κεφάλαιο, αντίθετα τους εργαζόμενους τους αντιμετωπίζετε με τα ΜΑΤ, όπως αντιμετωπίσατε τους εργαζόμενους στα πετρέλαια της Καβάλας, οι οποίοι διεκδικούν να μην απολυθούν, διεκδικούν να παραμείνουν στις θέσεις εργασίας και να μην μετατραπεί το νέο επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, το οποίο το χρηματοδοτεί το ελληνικό κράτος σε εργολαβική επιχείρηση, μετατρέποντας δηλαδή τις σχέσεις εργασίας σε εργολαβικές σχέσεις εργασίας. Και αυτούς τους εργαζόμενους τους αντιμετωπίσατε με τη βία, με την καταστολή, με τη χρήση χειροβοβίδων κρότου λάμψης σε έναν χώρο ο οποίος είναι επικίνδυνος, όπου απαγορεύονται τα εκρηκτικά, που θα μπορούσε να γίνει μεγάλο ατύχημα. Απαγορεύσατε τον βουλευτή να πλησιάσει τον χώρο αυτόν, του ΚΚΕ εχθές, και όχι μόνο προχωρήσατε σε προσαγωγές, σε συλλήψεις και ταυτόχρονα στην κράτησή τους, το εχθές για να πάνε σήμερα τη διαδικασία, να ακολουθεί τη διαδικασία. Αν πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι θα σκύψουν το κεφάλι και δεν θα διεκδικήσουν την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, αλλά και την ικανοποίηση των αναγκών του, είσαστε βαθιά γελασμένοι. Και από αυτή την άποψη η ελπίδα δεν βρίσκεται στις εκλογές. Ζητάνε εκλογές αυτοί οι οποίοι θέλουν ουσιαστικά να κάνουν εναλλαγή στην κυβέρνηση για να συνεχίσουν την ίδια κυβερνητική πολιτική επί της ουσίας. Γιατί από κυβερνητικές αλλαγές έχει χορτάσει ο λαός πάρα πολλές. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Κάθε χρόνο να ζει χειρότερα από τον προηγούμενο χρόνο. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην λαϊκή δύναμη, στη δύναμη της εργατικής τάξης και του λαϊκού οργανωμένου παράγοντα. Δεν θέλουμε το λαό απλά και μόνο να είναι θεατής των εξελίξεων και να ψηφίζει κάθε 4 χρόνια. Εμείς θέλουμε να οργανώσει την πάλη του για να έχει και μέσα από τις εκλογές καλύτερες δυνατότητες να ανατρέψει τη συγκεκριμένη κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί.